Ladies and gentlemen, please welcome. Καλώς όρισες, καλώς Άκη Σακελαρίου. Τι ωραία. τι ωραία να είμαι εδώ με φίλους, αγαπημένους. Το μήνο πίνουμε και καμιά μπύρα μαζί. Που και που. Αταλέτε και όλοι. Ναι. Και στην καραντίνα και πιο πριν. Και πιο μετά. Θέλω λίγο να πάμε στην ταινία. Ναι. Και στις κάνες. Στον Τόντο. Πες μας για τον Τόντο, πες μας όλες τις λεπτομέρειες βασικά από τις κάνες. Ξεκίνη. Τρέλα. Υπέροχα. Είχες ξαναβρεθεί εκεί. Έλα, πες μας όλες. Είχα πάει πιτσιρικάς με το στόμα μου. Και είναι όπως το βλέπουμε. Είναι όπως το βλέπουμε, βέβαια, είναι αλλιώς να είσαι παρατηρητής και αλλιώς να είσαι μέσα. Όταν είσαι μέσα και είσαι έτοιμος να βγεις στο κόκκινο χαλί, καταρχήν ήταν απόγευμα αργά που έπρεπε να βγούμε στο κόκκινο χαλί. Είχε μια απίστευτη ζέστη και υγρασία. Ήμασταν όλοι μουσκεμά. Έβλεπες κάθιδρους celebrity να τρέχουν, ας πούμε, να προλάβουν, γιατί από ένα σημείο και πέρα απαγορεύεται η είσοδος αυστηρά. Την ίδια μέρα, το μεσημέρι, ήταν ο Μόργαν Φρίγμαν, έτσι, ο οποίος είχε ξεχάσει τη διαπίστευσή του και δεν τον άφηνα να μπει. Τον Μόργαν Φρίγμαν, Τον Μόργαν Φρίγμαν. Να τρελαίνεσαι. Ναι. Εμείς ως Έλληνες και ως outsiders, νομίζω ότι ήμασταν πολύ χαλαροί. Πολύ χαλαροί. Και γελαστοί, ήσασταν τόσο ωραίοι. Ναι, σαν να ζούσαμε. Όμορφοι. Το όνειρο. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι και χαιρετούσα του φωτό. Σαν να είμαι, ξέρεις. Επιτέλους είναι η στιγμή μου. Μόλις ανεβήκαμε στα σκαλάκια και άρχισε να μπαίνει η επόμενη ταινία, μας είχε πει ο Πάνος ο Κούντρας με το 3, θα πηδήξουμε όλοι μαζί για να βγούμε φωτογραφίες σπιδώντας, ας πούμε. Mm. Και το κάναμε. Και έγραψε πάρα πολύ αυτό. Έγραψε γιατί υπήρχε αυτή η απίστευτη σοβαροφάνεια στους προηγούμενους και στους επόμενους. Και γενικά πιστεύω ότι ήταν μια όμορφη, χαρούμενη Ελλάδα που βγάλαμε μπροστά. Είσαστε όλοι πολύ αγαπητά πρόσωπα, πολύ αγαπητοί ηθοποιοί. Ναι. Και εξαιρετικοί ηθοποιοί. Η ταινία ήταν, να το πω και αυτό, και χωρίς να ευλογήσουμε τα Γιάννη μας, ήταν εξαιρετική. Και οι συνάδελφοί μας ήταν πραγματικά ένας και ένας. Κάνεις πήγες. Άρον Έκχαρτ στη Θεσσαλονίκη, πήγες με δικό σας καμαρίνι, θα μας τα πεις. Για πες μας λίγο γι' αυτό. Είναι ένα κατασκοπευτικό, παύλα, αστυνομικό θρίλερ, όπου επιχειρούν να με δολοφονήσουν και... Πω. Ναι. Μπλέκεις άσχημα. Ναι. Και με σώζει ο Άρον Έκχαρτ. Εσύ κάπου δεν θα σε έσωσε. Ναι, καλά. Τόση ώρα κουβέντα κάνατε στο μακιγιάζ. Μαζί με αυτό ήσασταν και τα λέγατε. Εξαιρετικός όμως, εξαιρετικός ηθοποιός. Στην τηλεόραση προηγούμενων δεκαετιών, στην οποία έχει υπάρξει πρωταγωνιστή σε αρκετές σειρές, τι διαφορές βλέπεις με την τηλεόραση της δεκαετίας του 90 και τη σημερινή? Ο χρόνος. Ο χρόνος που αφιέρωναν οι σκηνοθέτες, οι οποίοι ήταν οι περισσότεροι σκηνοθέτες του κινηματογράφου, ο Κοκκινόπουλος, ο Κουτελιδάκης, ο Μανουσάκης, είχαν κάνει πολύ σινεμά πριν περάσουν στην τηλεόραση, οπότε αφιερώναν πάρα πολύ χρόνο στο κάθε πλάνο, προσέχαν πάρα πολύ. Εν αντιθέση με τώρα που και από την Αγγελική, αυτό το ξέρει και η Νάντια, ρε παιδί μου, που έπρεπε τα πράγματα να είναι πολύ πιο συμπυκνωμένα και πολύ πιο γρήγορα. Με ποιο σύριαλ όμως θυμάσαι ότι είδες? Είσαι πολλά χρόνια ηθοποιός, αλλά τηλεόραση είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο και εργαλείο αναγνωρισιμότητας εννοώ. Με ποιο κατάλαβες τεράστια διαφορά ως προς την απήχηση? Θα πρέπει να είμαστε στον αέρα. Θέμα στον αέρα. Ναι. Και έχει μείνει και στην τηλεοπτική ιστορία ως ένα από τα πολύ αγαπημένα σύριαλ. Ναι. Γιατί ήταν μια ανδρική παρέα και ανδρική, με θέμα την ανδρική φιλία. Πολύ λίγα σύριαλ έγιναν έτσι με θέμα την ανδρική φιλία και την ανδρική τρέλα. Αυτό, άμα σας λέγανε να το ξανακάνετε, θα το ξανακάνατε. Πού. Ναι. Τρέλη, βέβαια. Ήταν ο Θοδωρής ο Αθερίδης, ο Ηρακλής ο Μιχαηλίδης. Ο Στέλιος ο Μάινας. Ο Στέλιος ο Μάινας. Ο Σταρόβας. Τρομερή παρέα. Εντάξει, ναι, τώρα τι να λέμε. Ναι. Και ο Αλέξανδρος Γεωργούλης στην πρώτη του εμφάνιση έκανε τον Ιχολύπτη. Ο Αλέξανδρος έκανε τον Ιχολύπτη. πολύ. Πολύ. Διαφορετική τηλεόραση. Παναγία μου. Αγαπησιάρικη σειρά. Και προφανώς οφείλεται και στον Νίκο τον Κουτελιδάκη μου, γιατί είναι. Τι σου λείπει από εκείνη την εποχή? Μου λείπει το να τελειώνουμε τη δουλειά
και να έχουμε το περιθώριο να πάμε να πιούμε ένα καφέ, ένα κρασί, ξέρω κάτι, ένα ποτό, ναι. Ας πούμε, η παρέα του σύριαλ. Αυτό το είχαμε ζήσει πολύ στα αρχικά, δηλαδή δεκαετία του 90, το είχαμε ζήσει πάρα πολύ και του 2000. Με όλη την επιτυχία και την προβολή που έπαιρναν τις περασμένες δεκαετίες οι ηθοποιοί, εσύ ένιωσες ποτέ ότι σου συμβαίνει αυτό που λέμε την ακούω. Τρέλα. Ναι, την τρέλα του ότι με αναγνωρίζουν και υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία και υπάρχει πάρα πολύ πλούτος γιατί υπήρχε και όλο αυτό το high ναι. Που είχε αυτή η εποχή. Δεν το πολύ πιστεύεις αυτό. Εγώ τουλάχιστον δεν το πολύ πίστεψα. Ποια απ' όλα. Το τι έγινε, ρε παιδί μου, όλο αυτό το τζελτζελές, ας πούμε, γύρω από τη δική μου καριέρα σε εισαγωγικά. Ποτέ δεν το πίστεψα. Μην ξεχνάς ότι ήμουν μια ολόκληρη δεκαετία με έναν θείας ο οποίος ήταν, ας το πούμε, στην αιχμή της πρωτοπορίας στην Ελλάδα. Στο Τερζόπουλο το θείας, το λέμε για τον κόσμο. Που ήταν 10 χρόνια από έτσι μιας, αυτό που λέμε το αγροτικό, ας πούμε, που ήταν 10 χρόνια από την ζωή μου που κατάλαβα ότι πρέπει να φας ξύλο σε εισαγωγικά προς Θεού, ας πούμε, και να λιώσεις στη σκηνή για να μπορέσεις να ανακαλύψεις και να έτσι αφήσεις πράγματα να ανθίσουν από τον ψυχικό σου κόσμο. Διαβάζοντας για σένα, εγώ δεν κατάλαβα, δεν είδα μάλλον, πώς η οικογένειά σου λειτουργήσε στο κομμάτι της δουλειάς, πώς το δέχτηκαν ότι θα γινώσουν ηθοποιός και πώς σου προέκυψε η ιδέα να πας στην Αμερική, να κάνεις σπουδές. Η καταγωγή μου ήταν από μια αστική οικογένεια της Θεσσαλονίκης. Οι γονείς μου και οι δυο ήταν γιατροί. Οπότε, πέρα από την έτσι, υλική συμπαράσταση που σαφέστατα ήταν κοντά μου οι άνθρωποι αυτοί, υπήρχε και ένα πραγματικά δημοκρατικό πνεύμα σε όλη την οικογένεια. Οπότε, το δημοκρατικό πνεύμα είπε ότι παίρνω στην νομική και μετά κάνω ό,τι θες. Α, ωραία, μετά το δημοκρατικό πνεύμα ήταν τέλειωσε την νομική και μετά κάνω τι θες. Τέλος πάντων, εντάξει. Πώς βρέθηκες στη Νέα Υόρκη? Δεν είμαι πολύ πιτσιρικάς, ήμουνα, ξέρω εγώ, 21 χρονών. Και δεν ξεχάσω σε μια κουβέντα που είχα με τον αδελφό μου, που καθόμουν εγώ σε μια τέτοια ακριβώς μπερζέρα, που κάθεται η Νάντια, μου λέει, γιατί δεν πάτε να δοκιμάσεις, ποια είναι η καλύτερη σχολή στον κόσμο? Λέω, το Actor Studio. Και μου λέει, πήγαινε, λέει, να δεις εκεί πέρα. Οκ. Okay. Και άρχισα τώρα εγώ να έχω ελληνογραφία. Το Actor Studio, βέβαια, το Actor Studio δεν ήταν... Και δίνεις αγαπητό Actor Studio. Σας χαιρετώ, είμαι ένα σωρίδιο. Είμαι ένα παιδί. Μην το γελάς καθόλου. Έτσι έκανες. Ήταν πιο ρομαντικά τότε τα πράγματα, ναι. Ποια είναι η πιο τρελή ιστορία που σου έχει συμβεί στη Νέα Υόρκη? Αφού έμεινες ενώ εκεί. Δεν μπορώ να την πω. Δεν μπορείς να την πεις. Όχι, βέβαια. Γιατί? Είσαι με τα καλά σου. Εμένα μου είχε πει κάποιες ιστορίες, δεν ξέρω αν μου θέλει να πει. Δεν λέγεται καμία. Όχι, δεν λέγονται αυτά, μην το λάθω. Εντάξει, λέω όχι, τώρα. Όχι, όχι. Όχι, ιστορίες από τη Νέα Υόρκη υπάρχουν πάρα πολλές. Εντάξει. Νομίζω μου είχες πει πάντως μία ανώδυνη ενός ένα μετρό κάπου είχες ξεμείνει ή τα θυμάμαι λάθος. Δεν είχα ξεμείνει. Αν εννοείς αυτή την ιστορία, ήταν η ιστορία του πώς κατάλαβα ότι πρέπει να φύγω από την Νέα Υόρκη. Όχι, μωρέ. Η ζωή στη Νέα Υόρκη τότε ήταν πολύ δύσκολη, άγρια, σε μια έτσι τρυφερή ηλικία που ήμουν εγώ, 21-22 χρονών. Έμενα στους 42 δρόμους που τότε ήταν πολύ κακόφημοι δρόμοι. Έβλεπα διάφορες εικόνες άγριες στα μάτια μου, πραγματικά άγριες. Και είμαι στο μετρό, απίστευτη ζέστη, και βλέπω έναν, ας το πούμε, άστεγο μπροστά μου. Ποιος ήταν, πήγαινε μπρος, πίσω, πιο μπρος, και ήταν έτοιμο να περάσει το τρένο. Και λέω, το κάνω λίγο έτσι, έχει φύγει, που λέμε. Δηλαδή, το έκανα, έρχονται το τρένο. Αυτή η σκέψη με τρόμαξε τόσο πολύ, ότι τόλμησα να σκεφτώ έτσι μια τέτοια σκηνή, να τη ζωγραφίσω στη φαντασία μου, που λέω, ήλθε ο καιρός να φύγω. Αυτό το λες επειδή σε επηρέασε η αγριότητα της πόλης, πολύ, έτσι. Ναι, πολύ. Και μάλιστα όποιος σκέφτεται να πάει στη Νέα Υόρκη ή να πάει να ζήσει αυτό το όνειρο, ας πούμε, του λέω, πήγαινε ζήστο, αλλά να ξέρεις πάντοτε ότι εδώ στην Ελλάδα υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι για να τα εκτιμήσουμε στην κατάλληλη στιγμή. Mm-hmm. Και εγώ εκτίμησα την Ελλάδα όντας στη Νέα Υόρκη.
Τι ωραία που τα λέμε. Πολύ. Είπες πριν λοιπόν ότι οι γονείς σου ήταν πολύ δημοκρατικοί στον τρόπο με τον οποίο σας μεγάλωσαν. Πώς πιστεύεις ότι ήσουν σαν γονέας, ήσουν εξίσου δημοκρατικός? Πιστεύω ότι προσπαθώ να είμαι ένας γονιός όπου θα βοηθήσω τα παιδιά μου να μην φοβούνται. Από εκεί και πέρα, όλοι κάνουμε λάθη, θα τα κάνεις κι εσύ ως καινούργια μητέρα. Αλλά αν θες έτσι μια συμβουλή από μένα, πιστεύω ότι όσο πιο πολύ διδάξεις τα παιδιά σου να μην φοβούνται, το που δεν είναι καθόλου απλό, τουλάχιστον έχεις εκπληρώσει ένα βασικό κομμάτι του καθήκοντός σου ως γονιός. Αυτό ήταν η κεντρική σκέψη που έχεις, που έχεις αυτό, μεγαλώνοντας. Αυτό, ναι, προσπαθούσα τώρα, δεν ξέρω τι αποτέλεσμα... Πόσο έχει προκύψει σαν κεντρική σκέψη, δηλαδή, αυτό, έχεις δει ανθρώπους να δυσκολεύουν τη ζωή τους λόγω φόβου? Προφανώς. Γενικά ο φόβος είναι ένα συνέστημα το οποίο μας άγει και μας φέρνει. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο όσο πιο πολύ το κοντρολάρεις ή ή εξοικειώνεσαι ή κάπως το διοχετεύεις, πιστεύω ότι έχεις μια μεγαλύτερη ισορροπία. Δεν ξέρω, εγώ όταν έπαθα τη ζημιά είχα παντελή άγνοια κινδύνου. Δεν φοβόμουν τίποτα. Δεν φοβήθηκα. Δεν φοβήθηκα, έλεγα, τώρα φοβάμαι. Άρα, αυτή η σχέση μου με αυτό το φόβο με οδηγεί στο να προσέχω περισσότερο. Δεν θέλω πια να ταράζομαι. Δεν έχεις χώρο για... Ναι, δηλαδή, αν είναι να γίνει κάποιος καυγάς, εγώ δεν... Ενώ παλιότερα θα συμμετείχεις, Και αυτό βέβαια έχει να κάνει με το πόσο ήθελα να πετύχω, να φτάσω κάπου, καριέρα, μπουρουμπουρου, να είναι όλα στην εντέλεια. Δεν γίνεται. Αλλά αυτό, ξέρεις, πρέπει να φας με ένα χαστούκι, ας πούμε, και να πεις, εντάξει, χαλάρωση, ήρεμα. Στη θεωρία είναι, όλοι τα λέμε και τα διαβάζουμε κάθε μέρα. Στην πράξη είναι λίγο δύσκολο να εξοικειωθείς με τα δαιμόνια σου. Εσύ ολοκλήρωσες έναν πάρα πολύ έντονο χειμώνα, θεατρικά. Όντως, ναι. Αλλά τώρα πας και σε ένα πολύ θερμό καλοκαίρι. Τώρα το καλοκαίρι θα είμαι στην Ιφηγένεια Εναυλίδη, στη σκηνοθεσία του Θέμη του Μουμουλίδη, που θα είναι μια έτσι βαριά περιοδία γύρω στις 45 πόλεις. Αλήθεια, τόσο μεγάλη. Μπράβο, μετά το... Χαίρεσαι γι' αυτό. Μετά από τόσο κλείσιμο δεν σου έχει λείψει έτσι να βγείτε να οργώσετε την Ελλάδα που λέει. Πολύ ωραίο έργο όμως. Θα περνάμε πολύ καλά backstage βέβαια. Ναι. Πολύ ωραίο το έργο, πάρα πολύ ωραίο ο θείασος. Ναι. Η Μαρία Πεντεβή που θα κάνει την Ιφηγένεια, ο Γιώργος Χρυσοστόμος, δεν κάνω λάθος. Ο Γιώργος κάνει τον Αχιλλέα, η Ιωάννα η Παπά κάνει την Κλητεμνήθρα και ο Λάζαρος ο Γεωργακόπουλος κάνει τον Αγαμέμνονα, που είναι ο κεντρικός. Σπουδαίοι ηθοποιοί όλοι. Ξεκινάμε από την Ήλιδα και έχουμε επίδαυρο 19 και 20 Αυγούστου. Το γεγονός ότι όλη αυτή η περιπέτεια που πέρασες με την υγεία σου συνέβη από τη θυμόμαστε σε περιοδία. Ναι. Αυτό έχει λειτουργήσει καθόλου ανασταλτικά? Ναι. Θα μπει στο πούλμαν κανονικά, θα κάνεις τα πράγματα που έκανες όπως τα έκανες και πριν από αυτό? Θα τα κάνω, φυσικά θα τα κάνω, αλλά εάν αισθανθώ έτσι μια ελαφριά δυναμία αμέσως, θα ζητήσω βοήθεια γιατρού. Γιατρική δεν είναι. Τότε στο Μάμα Μία ήταν. Δηλαδή το άφησα 2 εβδομάδες και έπαιζα κανονικά την παράσταση γιατί δεν πήγε το μυαλό μου ότι θα ήταν κάτι σοβαρό. Το άφησες πολύ. Θυμάσαι που σου ήταν να... Θυμάμαι πολύ καλά. Θυμάμαι μέσα από την εντατική όταν με βάλανε που έστειλε ένα, θυμάσαι, ένα βιντεάκι που είχα τόσο πολλά καλώδια και λέω δεν αντέχω, μείνω, αχ δεν μπορώ. Και βέβαια μετά την επόμενη μέρα ήμουνα σε κόμμα. Όταν μου ήρθε το βίντεο στο Viber, αυτά που στέλνουμε, ξέρετε, που τραβάμε τον εαυτό μας, και ήταν full στο καλώδιο και στο μηχάνημα, σοκαρίστηκα. Τρόμαξες. Και μέχρι να τηλεφωνηθούμε και με τους άλλους, έπεσε σε κόμμα την επόμενη μέρα. Οπό. Τέλος πάντων, αυτό είναι μια παλιά ιστορία, η οποία εν τέλει αποδείχτηκε ότι με ταρακούνησε σαφέστατα. Όπου σταθώ και όπου βρεθώ, λέω να αφουκραζόμαστε το σώμα μας, να μην αφήνουμε τα πράγματα να εξελιχθούν. Λάθος δικό μου. Και νομίζω ότι από εδώ και πέρα έχω μια έτσι αξιακή προτεραιότητα. Δηλαδή βάζω κάποια πράγματα που σαφέστατα η υγεία είναι το πρώτο. Όλοι είμαστε κάπως
σε αυτή τη ζωή. Περαστική, ξέρεις. Τι ώρα παίζει την εκπομπή? Μεσημέρι. Α, μεσημέρι, ωραία. Πριν κλείσουμε. Καλή όρεξη. Πριν κλείσουμε αυτή την ωραία κουβέντα που έχουμε κάνει, πες μας και δύο λόγια για τον κύκλο των χαμένων ποιητών που θα ανεβάσετε το χειμώνα. Θα κάνεις τον ρόλο του Ρόμπιν Ουίλιαμς, έτσι. Ναι, ναι, του καθηγητή Κίτινγκ. Και περιμένουμε πώς και πώς αυτή την συνεργασία με τον Κωνσταντίνο. Με τον Ασπιώτη. Κωνσταντίνο Ασπιώτη θα κάνει σκηνοθεσία. Ναι, ναι, ναι. Δεν θα μας φύγεις, θα παίξουμε κιόλας. Τι θα παίξουμε? Α, θα δείξουμε. Α, τι ωραία αυτό το αγαπημένο μου.